Έχουμε μία πασχαλινή συγκέντρωση τροφίμων. Πλησιάζουμε στο Πάσχα, έχουμε ακόμα δύο εβδομάδες και τις επόμενες ημέρες και την επόμενη εβδομάδα βέβαια εδώ μέσα από την εκπομπή αναμένεται να προβάλλουμε δράσεις που έχουν να κάνουν με την αλληλοβοήθεια και την αλληλεγγύη σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και σε ανθρώπους πραγματικά που πρέπει να τους στηρίξουμε. Και να στηρίξουμε και οργανισμούς πραγματικά που βοηθούν παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη. Θέλω να πάμε στην κυρία Γαριφαλιά Δρακοπούλου, είναι υπεύθυνη κέντρου στήριξης παιδιού και οικογένειας και κοινωνική λειτουργός στο Χαμόγελο του Παιδιού. Την καλησπέρα μας, κυρία Δρακοπούλου. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή φιλοξενία στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Προκειμένου να επικοινωνήσουμε στον κόσμο τις ανάγκες μας και να τον ενημερώσουμε για την πανελλαδική μας εκστρατεία για τη συγκέντρωση τροφίμων και ήταν πρώτης ανάγκης. Πότε ξεκινάει, έχει ξεκινήσει? Έχουμε ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα συγκεντρώνουμε τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης στα κατατόπους κέντρα στήριξης. Συγκεκριμένα στην Κρήτη θα μας βρείτε στο Ηράκλειο, στην Οδό Λεωφόρου, στην Εθνική Αντιστάσεω 138, στα Χανιά Σμύρνη 30, αλλά και στο Ρέθμινο, στην Οδό Μαυτουτάκη 59. Η αλήθεια είναι πως είναι μια δύσκολη συγκυρία. Μια δύσκολη συγκυρία που θα πρέπει, έχει προηγηθεί επιδημιολογική κρίση βέβαια τα προηγούμενα χρόνια, ενεργειακή κρίση, μια προέκταση της οικονομικής κρίσης βιώσαμε τον τελευταίο χρόνο και πραγματικά τον πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζουμε και βιώνουμε και ψυχολογικά μας έχει επηρεάσει αρκετά αυτή η κατάσταση. Ήρθε η στιγμή να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, καθώς εν δυνάμει όλοι είμαστε θελοντές. Αυτό πρέπει να το πούμε. Ακριβώς, η αλήθεια είναι ότι όλα τα δεινά των προηγούμενων χρόνων έχουν επηρεάσει κατά πολύ τις οικογένειες και τα αιτήματα για υποστήριξη συνεχώς αυξάνονται. Και όταν λέω έχουν επηρεάσει, εννοώ τόσο στο κομμάτι του προϋπολογισμού τους, ναι, όσο και στο κομμάτι της ψυχικής του ανθεκτικότητας. Επομένως, είμαστε εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, αλλά και σε όλη την Κρήτη. Υποστηρίζουμε καθημερινά, κάθε μήνα, σταθερά πάνω από 500 παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Οπότε οι ανάγκες μας δεν σταματούν μόνο εν ώψη των εορτών και εν ώψη του Πάσχα, είναι συνεχές. Μάλιστα. Οπότε πάμε να βοηθήσουμε όπως μπορεί ο καθένας. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Θα τα ξαναπούμε, κυρία Δρακοπούλου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε θερμά.